Δηλαδή ζούμε έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας, τον οποίο κατασκευάζει η φυσιολογία μας. Εμείς. Εννοείται πως ο εγκέφαλός μας μετασχηματίζει την πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε. Βλέπε χρώματα κτλ. Οπότε μας λέει ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν πραγματικότητα είναι μία προβολή. Είναι απλά ένα καθρέφτισμα όσων υπάρχουν στο αόρατο σύμπαν. Οκ, αλλά εμένα η ένστασή μου είναι αλλού. Λεπτομέρειες τώρα, ρε Σίλια. Θα πεταχτεί κάποιος σαν αέριο που παράγεται από την παλινδρομική ταλάντωση του προκτού. Αλλά ας την κρατήσει την άποψή του για τον εαυτό του, αυτός ή αυτή που θα το πει. Δεν μπορείς να πεις ότι ζεις σε ένα κόσμο εικονικής πραγματικότητας για τον λόγο ότι τον κατασκευάζει η φυσιολογία μας. Είναι εγγενός. Είναι έμφυτα προδιαγεγραμμένος ο εγκέφαλός μας να μην αντιλαμβάνεται άμεσα αλλά έμεσα μέσω των αισθήσεων την πραγματικότητα που βιώνουμε. Okay? Αν μπορούσαμε να βγούμε από αυτό το σχήμα με κάποιο τρόπο και παρατηρούσαμε ότι μπορεί να παρατηρήσει η ανθρώπινη φυσιολογία την εικονική λεγόμενη πραγματικότητα και να την ξεχωρίσει επαρκώς όμως, τότε και μόνον θα λέγαμε και θα παίρναμε ως παραδοχή ότι ο κόσμος είναι μια εικονική πραγματικότητα. Λογικό, έτσι. Αφού την ξεχωρίζαμε πρώτα από το αισθητό, σωστά. Εφόσον ο κύριος Δανέζης θεωρεί τα παράγωγα της φυσιολογίας μας ψεύτικα πάντα, έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για εικονικό ή καθρεφτιζόμενο κόσμο όταν εκείνος δεν εμπίπτει στις αισθήσεις μας, προσέξτε, ως ξεχωριστό σώμα πάντα, έτσι. Αλλά μας παρέχει τα αυτόματα, χωρίς να ζοριστούμε. Απλά το κάθε τι βλέπει μικρόκοσμος, μακρόκοσμος, γενετική ποικιλομορφία, ενέργειες κτλ. Είναι ενιαία συνδεδεμένες και υπάρχει, όπως υπάρχει κάθε τι στον κόσμο, σε κάθε επίπεδο και το καθένα συμμετέχει στους αυστηρά δικούς του νόμους που του έχουν καθοριστεί εξ υπαρχής. Με απλά λόγια, κανείς δεν μπορεί να εγκαταλείψει την φύση του. Okay? Είναι τόσο προβληματική αυτή η προβληματική που θα μπορούσα να κάνω ένα τρίωρο βίντεο με θέματα αυτοπροσδιορισμού και να το εμπλέξω με ετερόκλητα φιλοσοφικά ρεύματα όπως νοησιαρχία, εμπειρισμό, ρασιοναλισμό, νιχιλισμό και σολιψισμό επίσης. Με όλο το φάσμα δηλαδή της γνωσιολογίας. Αφήνω βέβαια κάτω και link, γιατί αυτά τα φιλοσοφικά ρεύματα στατιστικά θα υπάρχουν άνθρωποι πολύ γύρω μας, αυτοί που βλέπουν ουσιαστικά το βίντεο, έτσι, που θα αγνούν γιατί πράγμα μιλάω, για να τα ρίξουν μια ματιά ακροθυγώς. Δηλαδή, δεν έχουμε σημείο σύγκρισης με αυτό, okay, με εκείνο που λέγεται, αν και αυθαίρετα, αληθινό, πιστοποιημένα πραγματικό. Δεν υπάρχει ο Γιάννης ο οποίος βγήκε και ξεκλείδωσε και αποκωδικοποίησε και ξεπέρασε τη φυσιολογία του και υπερκέρασε τις βιοφυσικές και βιοχημικές λειτουργίες του και επαλήθευσε μια εξωτερική τόντι πραγματικότητα και ήρθε και μας το είπε καθώς εμείς αράζαμε με ένα ουίσκι 50 ετών και βλέπαμε τις ομορφιές της Νέας Παραλίας. Εντάξει. Και στο κάτω-κάτω είναι έτσι η φυσιολογία μας που μας δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούμε μόνο και μόνον ό,τι είναι δυνατόν για την επιβίωσή μας. Έτσι συμβαίνει, δεν είμαστε ήρωες του θαύματος. Γι' αυτό κανένας δεν δίνει αποδείξεις χειροπιαστές, παρά μόνο οι οικοτολογικές. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ανθρώπινη φυσιολογία, έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Δεν μπορούμε παρά μόνο φιλοσοφικά να ομιλούμε περί εικονικής πραγματικότητας και Matrix. Διότι έτσι μας παραδόθηκε η φυσιολογία μας, κληρονομικά, από καταβολής κόσμου, να τρώμε, να διψάμε, να απορούμε, ώστε να φιλοσοφούμε και να κλέβουμε τη γη του διπλανού μας, έτσι με επίμορτες αγροληψίες. Δεν βγήκε κανείς να μας το πει, και όταν λέω να μας το πει, να δούμε αποδείξεις, μετρήσιμα πράγματα, κάτι που να μην αφήνει ούτε μία αμφισβήτηση, ούτε μία αμφιβολία. Και όχι γιατί είμαστε δύσπιστοι, οι αρνητές, οι συρρυκνωτές του αφηγήματος αυτού, έτσι. Αλλά γιατί το αναπόδεικτο μας κάνει να σκεφτόμαστε κριτικά. Δεν μπορούμε ακόμα να βεβαιώσουμε την υπεροπτική βεβαιότητα της εικονικής πραγματικότητας. Και αν την κατασκευάζει η φυσιολογία μας, τότε δεν μπορούμε εξορισμού να μιλάμε για εικονική πραγματικότητα, γιατί εξορισμού δεν μπορούμε να τη γνωρίσουμε, επειδή είμαστε έτσι κατασκευασμένοι. Να μην τη γνωρίζουμε, αλλά να συμβαδίζουμε με αυτήν. Το μάτι μας, παράδειγμα, παίρνει μια εικόνα, ένα οπτικό ερέθισμα, ανάποδα όμως, έτσι, και το γυρίζει 180 μοίρες, ίσια,
και μας το παραδίδει. Και έτσι εμείς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και έτσι έχουμε αυτό που βλέπουμε εμείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι, ωραία. Απλά γιατί έτσι κατασκευάστηκε μέσα στη γραμμή του χωροχρόνου ο εγκέφαλός μας, ωραία. Και όλες οι νοητικές λειτουργίες, να υπάρχει ο αμφιλιστροειδής χιτώνας παράδειγμα και η κατάλληλη υποδοχή φωτός, τα κονία και τα ραβδία, βοηθώντας στην αντίληψη του χρώματος και του σχήματος αντίστοιχα. Πάμε στο επόμενο βίντεο.